Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Οικονόμου για το HellBet και ξεκινάμε ένα βίντεο ανάλυσης σχετικά με τον τελικό Champions League που έρχεται το προσεχές Σάββατο στο Παρίσι. Liverpool εναντίον Real Madrid. Δύο πολύ βαριά κλαμπ, πολύ βαριές φανέλες. 13 Champions League από πλευράς Real Madrid, 6 από την Liverpool. Μπορεί να είναι μια διαφορά κοντά στα 7 ευρωπαϊκούς τίτλους, παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την αναμέτρηση του Σαββάτου είναι ότι μιλάμε για δύο πολύ βαριά κλαμπ, πολύ μεγάλες ομάδες. Έφτασαν και οι δύο στον τελικό, η μία με περισσότερο ευνοϊκό δρόμο, αναφέρομαι στη Liverpool, και η άλλη με υπερβάσεις, με σούπερ ανατροπές, εκεί που ουσιαστικά κανείς δεν την περίμενε, η Real είναι παρούσα σε ακόμα έναν τίτλο. Έχει να χάσει κούπα αρκετές δεκαετίες, έρχεται από σερή κατακτήσεις όταν φτάνει στον τελικό, θα αναμετρηθεί με μια ομάδα η οποία δείχνει ότι μπορεί να έχει τον τρόπο, μπορεί να έχει το σθένος να σταματήσει τη Real Madrid. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Liverpool. Η ομάδα του Klopp έρχεται από ένα πολύ μεγάλο αγώνα που έδωσε σχετικά με τον τίτλο στην Αγγλία. Δεν τα κατάφερε. Στην Ευρώπη από την άλλη ουσιαστικά πέτυχε όλους τους στόχους που έθεσε. Είναι λοιπόν μια ομάδα η οποία είναι καλοδουλεμένη, ψηλά οι γραμμές, Van Dijk στα μετόπισθεν, ακόμα πιο πίσω ο Άλισον, μια μεσαία γραμμή με αμφίβολο τον Αλκάνταρα, θα είναι σημαντική απώλεια του Ισπανού εάν ισχύσει τελικά, και μιλάμε για μια επίθεση που με το Σαλάχ διαθέσιμο έπαιξε και λίγα λεπτά κοντά στη Wolves στον επίλογο της Premier League, ουσιαστικά και με το Μανέ επίσης, έχει τη δυναμική. Είναι μια ομάδα που σε ελάχιστα παιχνίδια κράτησε χαμηλά την μπάλα στο κομμάτι ρυθμού, στο κομμάτι έντασης, ακόμα και στο κομμάτι των γκολ, και ουσιαστικά μπαίνει ως ο μερόλο φαβορί για το μεγάλο τελικό. Πάμε λοιπόν στη Real Madrid. Μια ομάδα που επίσης από μόνη της ουσιαστικά είναι από τα λίγα κλαμπ που η φανέλα ζυγίζει τόνους όσες δεκαετίες και αν περάσουν, έχει αποδειχθεί. Είναι το mentality τέτοιο της Real Madrid που ουσιαστικά με Modric, με Benzema, πρώτους από όλους, με τον Vinicius να ακολουθεί, με τον Rodrigo, το άστρο του νεαρού παίκτη της Real Madrid, μετράνε. Αντσελότη στον πάγκο, ένας προπονητής που έχει ακούσει πόσα παράπονα, πόση γκρίνια, παρόλα αυτά είναι εκεί. Είναι έτοιμος και είναι έτοιμος για ακόμα έναν τίτλο. Πάμε λοιπόν στο τι θα κρατήσουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Liverpool μπαίνει με ρόλο φαβορί. Θεωρώ όχι άδικα, βάσει όσων έχουμε παρακολουθήσει συνολικά μέσα στη σεζόν. Μιλάμε όμως για ένα παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως η Liverpool και με το Σαλάχ μπροστάρι, το είπε και εκείνος πριν τον επαναληπτικό της Real με τη City, ότι αν με ρωτάτε προτιμάω Real. Θυμάται τι είχε πάθει, τον τραυματισμό που είχε ουσιαστικά και την έκτακτη αποχώρηση από τον τελευταίο τελικό που είχαν αναμετρηθεί δυο τους πριν λίγα χρόνια, και ουσιαστικά θέλει να εκπληρώσει και αυτό το στόχο. Ατομικό κίνητρο λοιπόν για το Σαλάχ, αλλά και συνολικά για τη Liverpool, που μέσα σε λίγα χρόνια έχει επανέλθει στα στάνταρ τα πολύ μεγάλα του παρελθόντος. Έχει πάρει ένα τίτλο πριν λίγα χρόνια με την Tottenham, πάει για ακόμα ένα. Θεωρώ λοιπόν πως ξεκινάμε με βάση τον άσο. Η νίκη λοιπόν της Liverpool στα 90 λεπτά σε απόδοση 2-0-7 στον στοίχημα. Πάμε τώρα για το κομμάτι των ειδικών, πάμε στο να παίξουμε goal. Ουσιαστικά είναι αρκετοί φίλοι οι οποίοι επιλέγουν είτε combo bet είτε ακόμα και goal ομάδας. Θεωρώ λοιπόν πως το 1.88 της Novi Bet για over 1.5 Liverpool άσχετα με το τελικό σκορ είναι επίσης μια επιλογή η οποία μπορεί να πληρώσει, αν όχι σχετικά νωρίς, συνολικά στην αναμέτρηση. Και για combo bet έχω κρατήσει άσο και over 1.5 σε απόδοση 2.40 στην Novibet. Θεωρώ λοιπόν πως η Liverpool ξεκινάει με ρόλο φαβορί, θα μπει με δυναμική μέσω της επίθεσής της να ζορίσει την αντίπαλη άμυνα και έχει τα φώτα να το πετύχει. Εάν πάμε τώρα στο κομμάτι των ειδικών, θεωρώ πως έχει αρκετή αξία στοιχηματική το 5 απόδοση του Alexander Arnold στο κομμάτι το να δεχτεί κάρτα. Θα κοντραριστεί με τον Vinicius, ένας παίκτης ο οποίος, και επειδή αναμένω ένα παιχνίδι που η Liverpool θα έχει την κατοχή, ο Vinicius θα ψάξει την κόντρα, ένα τράβηγμα, ένα σκληρό φάουλ ουσιαστικά να πάρει τον τζαμπουκά, να πάρει τον τζαμπουκά του Βραζιλιάνου, μπορούν να μετρήσουν και να έχουμε την απόδοση 5 σε πιθανότητα ενδεχόμενο κάρτα του Alexander Arnold. Αν πάμε τώρα προχωρήσουμε σε ένα ακόμα πιο fun bet, θεωρώ πως και το σκορ 3-1 σε απόδοση 16 ίσως να αξίζει ένα μικρό έστω ποντάρισμα, ουσιαστικά για τους φίλους που δεν θέλουν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Επαναλαμβάνω, θεωρώ πως θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Η τελευταία τελική του Champions League είχαν πολύ λίγα γκολ, είχαν περισσότερη σκοπιμότητα. Παρ' όλα αυτά, τα δύο κλαμπ έχουν δείξει ότι δεν μπορούν να στηριχτούν απόλυτα στην άμυνά τους. Πολύ μεγάλη center for, βαριά χαρτιά και από τις δύο πλευρές στο κομμάτι της επίθεσης, οπότε θεωρώ πως θα δούμε ανοιχτό παιχνίδι.
Αυτά από εμένα και κάνουμε λοιπόν τη σύνοψη με άσο Liverpool πρώτο σημείο στο 2.07, over 1.5 ονομαστικά γκολ λοιπόν Liverpool στο 1.88, combo bet άσο και over 1.5 Liverpool σε απόδοση 2.40 και κλείνουμε με 2 fan bet, 5 απόδοση κάρτα να δεχτεί ο Alexander Arnold και κλείνουμε με ακόμα πιο μεγάλο fan bet σε απόδοση 16. Τελικό σκορ Liverpool Real Madrid 3-1. Αυτά από εμένα. Καλή επιτυχία και καλή θέα στο μεγάλο τελικό. Σας χαιρετώ.